Τους 160 έφτασαν οι βουλευτές που ψήφισαν τον Σταύρο Δήμα κατά την πρώτη ψηφοφορία που διεξήχθη στη Βουλή. Παρόν δήλωσαν 135 βουλευτές, ενώ συνολικά συμμετείχαν 295. Απουσίαζαν 5 βουλευτές. Στις 23 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία. Το Σταύρο Δήμα ψήφισε η ανεξάρτητη βουλευτής Κατερίνα Μάρκου. Παρόν δήλωσε ο ανεξάρτητος Βίρονας Πολύδωρας, κάπως και ο ανεξάρτητος Πέτρος Τατσόπουλος στην ψηφοφορία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επίσης παρόν δήλωσαν οι ανεξάρτητοι Βασίλης Καπερνάρος, Μίμης Ανδρουλάκης. Παρόν δήλωσε η ανεξάρτητη βουλευτής Μίκα Ιατρίδη και η ανεξάρτητη βουλευτής Χρυσούλα Γιαταγάνα. Αντίθετα, ο ανεξάρτητος Χρήστος Αϊδόνης δήλωσε ότι ψηφίζει Σταύρο Δήμα. Παρόν δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Θεόδωρος Παραστατίδης στην ψηφοφορία για τον πρόεδρο, παρούσα και η ανεξάρτητη Ραχίλ Μακρύ, ενώ παρόν δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Πάρης Μουτσινάς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάρκος Μπόλαρης. Παρόν δήλωσε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Παναγιώτης Μελάς, ο οποίος θεωρείται ότι θα ψήφιζε τον Σταύρο Δήμα. Καθώς επίσης δήλωσε παρόν ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Κουράκος. Παρούσα δήλωσε και η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη. Σε ό,τι αφορά τις απουσίες, καταγράφηκαν συνολικά 5. Γιώργος Κασαπίδης, ανεξάρτητος, Κώστας Γιωβανόπουλος, ανεξάρτητος, Άννα Χατζησοφιά, ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητη Στάθης Μπούκουρας και Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος. Η κυρία Χατζησοφιά απέστειλε επιστολή ότι αν ήταν παρούσα θα δήλωνε παρόν. Η επιστολή εκφράζει πρόθεση ψήφου και δεν καταμετριάται. Συλλεκτικό λάθος υπέπεσε ο βουλευτής Σάρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος, ενώ ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης είπε παρόν στη φυλακή. Ο κύριος Τήλιος είπε εκ παραδρομής παρόν, ενώ έσπευσε να διορθώσει αμέσως μέσα σε χαμόγελα συναδέλφων του. Όπως προκύπτει, όλα τα κόμματα συγκράτησαν τις δυνάμεις τους καθώς οι βουλευτές τους ψήφισαν όπως είχε αποφασιστεί. Όπως αναφέρεται και στη δημοσίευμα του ναυτεμπορική.gr, από τους 24 ανεξάρτητους, τον κύριο Δήμα ψήφισαν 5. Σπύρος Λικούδης, Γρηγόρης Ψαριανός, Κατερίνα Μάρκου, Γιώργος Νταβρής και Χρήστος Αϊδόνης. Εψήφισαν συνολικά 295 βουλευτές. Απόντες ήταν 5. Υπέρ του κυρίου Σταύρου Δήμα εψήφισαν 160 βουλευτές και 135 βουλευτές εψήφισαν παρόν. Εκ του διεξαχθέντος αποτελέσματος διαπιστώνεται την πλειοψηφία που απαιτείται κατά το άρθρο 32 παράγραφος 3 του συντάγματος δεν έχει συγκεντρωθεί και επομένως η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας θα επαναληφθεί μετά από 5 πλήρεις ημέρες, δηλαδή στις 23 Δεκεμβρίου του 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.